Πρόεδρε του Κοινοβουλίου των Ελλήνων. Σας καλωσορίζω με θέρμη εδώ στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στην Κύπρο στην πρώτη αυτή επίσημη επίσκεψη σας εκτός Ελλάδας από την ανάληψη των καρδιών. Είναι η έμπρακτη έκφραση του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και της αγάπης σας για την Κύπρο και τον λαό μας. Είναι η επαναβεβαίωση ότι τόσο το Ελληνικό Κοινοβούλιο όσο και εσείς προσωπικά είστε ακούραστοι συμπαραστάτες και αλέγγυοι στους αγώνες του κυπριακού λαού για δίκαιη και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος. Ως επικεφαλής όμως των αδελφών κοινοβουλίων μας, θα εμβαθύνουμε στο ζήτημα αυτό στη συνέχεια, εκφράζοντας και την δική μας σταθερή στήριξη στην δοκιμαζόμενη Ελλάδα και τον λαό της. Πρωτού προχωρήσουμε στις συνομιλίες μας, θα ήθελα να εκφράσω την βαθιά μου εκτίμηση στο πρόσωπο σας ως εκπροσώπου του περήφανου ελληνικού λαού, που τιμά την ιστορία του και ανταποκρίνεται στο σημερινό κάλεσμά της για το μέλλον. Η εκτίμηση μας πηγάζει επίσης από την διαχρονική σας προσφορά στην προάσπιση της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Προσφορά που αρχίζει από τη συμμετοχή σας στο αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα, ως στέλεχος των φοιτητικών επιτροπών αγώνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συνεχίζεται μέχρι σήμερα από άλλα μετερίζια. Η εξαίρεση του Πολυτεχνείου, την οποία μπορείτε να θυμάστε με περηφάνεια ως ένας εκ των άξιων πρωταγωνιστών της, που τόλμησαν μέσα στο σκοτάδι να ονειρευτούν μια δημοκρατική Ελλάδα σε ένα δικαιότερο κόσμο, υπήρξε ο προάγγελος της κατάρρευσης της Χούντας με οριστικό δημιουργό την προδοσία και την τραγωδία της Κύπρου. Το σύνθημα του Νιόμβρη του 1973, «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία», που υψωνόταν βροντερά από τους εξεγερμένους φοιτητές του Πολυτεχνείου, παραμένει επίκαιρο για όλους. Και η πραγμάτωσή του απαιτεί και αποτελεί συνεχή προσπάθεια και αγώνα. Σας τιμούμε για αυτή σας την ανιδιοτελή υπηρεσία και προσφορά στην πατρίδα σε ένα αγώνα που δεν τελειώνει ποτέ και που τώρα σας βλέπουμε να συνεχίζετε με πίστη, αφοσίωση και επιμονή, ώστε ο ελληνικός λαός να απεγκλωβιστεί από την κατάσταση ομοιρίας και σκληρής λιτότητας για να βαδίσει ξανά με αισιοδοξία προς το μέλλον. Για τους αγώνες σας για την ελευθερία, τη δημοκρατία, το δίκαιο και την ειρήνη, σας τιμούμε σήμερα με το μετάλλιο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Εύχομαι καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο σας, προς όφελος του ελληνικού λαού, στην πορεία του προς την πρόοδο και την ευημερία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε σύγχρονοι, να ξέρετε, όχι μόνο ηλικιακά, αλλά και στους αγώνες για δημοκρατία και ελευθερία. Αυτά θα μπορούσα να τα αποδώσω και στον κύριο Πρόεδρο, διότι σε εκείνα τα χρόνια από κοινού αγωνιστήκαμε στις σχολές μας. Περάσαν τα χρόνια και δυστυχώς από τότε έχουν έρθει και πολλές άλλες ευκαιρίες για αγώνες για την ελευθερία και τώρα τα ζητήματα είναι, τα προβλήματα είναι μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, και κυρίως για την τιμή να απευθύνω χαιρετισμό το απόγευμα στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη τιμή για μας, γιατί είμαστε σε μια δύσκολη καρδί από κάθε άποψη. Και από το διεθνή περίγυρο και στις χώρες μας λόγω της κρίσης και λόγω της έκβασης των συνομιλιών και των συζητήσεων που γίνονται για την επίλυση του κοινού. Σήματα αδερφικής αγάπης υποδέχθηκα σήμερα εδώ στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον νέο πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, αγαπητό φίλο Νίκο Βούτση. Δεν χρειάζεται να πω ότι οι σχέσεις μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Βουλής των Ελλήνων διαχρονικά είναι άριστες, αδερφικές, δημιουργικές, παραγωγικές. Σε ό,τι αφορά τα μεγάλα εθνικά μας θέματα, βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και υπενθύμησα σήμερα ότι η Βουλή των Ελλήνων, παραμονές ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε δώσει το σαφές μήνυμα ότι αν η Κύπρος δεν περιλαμβανόταν στην ομάδα που θα εντασσόταν τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ομάδα των χωρών, η Βουλή των Ελλήνων δεν επρόκειτο να κυρώσει τις συνθήκες
ένταξης των υπολείπων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η παρέμβαση της Βουλής των Ελλήνων τότε σφράγισε την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ανεξάρτητα από τις όποιες σήμερα ανησυχίες και διαφωνίες μας με πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκείνη η εξέλιξη αποτέλεσε ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα του ελληνισμού μετά την Εθνική Τραγωδία του 1974. Είμαστε λοιπόν στην ίδια πορεία, στην ίδια κατεύθυνση. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τόσο την κατάσταση στην περιοχή, μια περιοχή αστάθειας, συγκρούσεων και δυστυχώς πηγής τρομοκρατικών επιθέσεων. Και συμφωνήσαμε ότι σε αυτή την ασταθή περιοχή, Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος, αποτελούμε παράγοντες σταθερότητας, ασφάλειας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Ταυτόχρονα, πέραν του ότι συμφωνούμε απολύτως ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η απειλή της τρομοκρατίας με όλα τα δυνατά μέσα, θα πρέπει ταυτόχρονα να αναζητηθούν τα βαθύτερα αίτια αυτής της κρίσης και της εκδήλωσης του εφιάλτη της τρομοκρατίας, έτσι που να αποκατασταθούν συνθήκες σταθερότητας στην περιοχή, μακριά από λογικές επεμβάσεων που οδήγησαν στην αποσταθεροποίηση. Συζητήσαμε, όπως ήταν φυσικό, και την οικονομική κατάσταση την οποία βιώνουμε οι δύο χώρες, Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος, και είναι απόλυτη συμφωνία μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Χρειάζεται μια νέα πορεία, μια πορεία προς την κατεύθυνση των επενδύσεων, της ανάπτυξης, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, που θα οδηγούν αυτές οι πολιτικές στην εξυπηρέτηση των θεμελιωδών αρχών επί των οποίων οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, των αρχών της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής. Οι δυο μας χώρες, οι δυο μας λαοί, είμαστε για τα δύσκολα και θα ξεπεράσουμε την κρίση και θα επανέλθουν οι δυο μας χώρες σε συνθήκες ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ευημερίας για όλους. Και αυτή είναι μια ανάγκη που προκύπτει και για την διαμόρφωση συνθήκων αποτελεσματικής υπεράσπισης των εθνικών μας συμφερόντων, γιατί η οικονομική ισχύς είναι μια εκ των κορυφαίων παραμέτρων μιας σωστής εθνικής στρατηγικής. Τέλος, σε ό,τι αφορά το κυπριακό πρόβλημα, είναι απόλυτα ταυτισμένη η θέση μας ότι το κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής κατοχής και ως εκ τούτου η λύση του προβλήματος θα επέλθει με τον τερματισμό της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας στην Κύπρο, με την κατάργηση των αναχρονιστικών εγγύσεων του 1960 και βεβαίως με μια λύση σε ό,τι αφορά το πολιτιακό που δεν θα καταργεί αλλά θα μετεξελίσσει την κυπριακή δημοκρατία με πλήρη εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί, όπως άλλωστε προβλέπει η συνθήκη προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς μόνιμες παρεκκλήσεις. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι στην υποεξέλιξη διαπραγματευτική διαδικασία επιτέλους θα υπάρξει αλλαγή της τουρκικής τάσης, εγκατάλειψη της στρεψόδικης συμπεριφοράς της Τουρκίας των τελευταίων 41 χρόνων, γιατί είναι η Τουρκία που θα πρέπει να αποφασίσει και για την αποχώρηση των στρατευμάτων, για την απομάκρυνση των επίκων και για την κατάργηση των εγγύσεων του 1960 που υπήρξε πηγή κακοδαιμονίας. Ξανά καλωσορίζω θερμά τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων στην Κύπρο και βεβαίως θα έχει την ευκαιρία η Βουλή των Αντιπροσώπων να ακούσει την ομιλία του το απόγευμα, η οποία θα μεταδίδεται εκεί από τα
το κρατικό ραδιοφωνικό δίκτυο και θα έχουν την ευκαιρία και οι πολίτες να την ακούσουν. Καλημέρα. Είμαι ευτυχής και ευγνώμων που μας δίνεται η ευκαιρία και αυτών των συζητήσεων και των επαφών με το σύνολο της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας της Κύπρου, αλλά και γιατί μας δίνεται για πρώτη φορά η ευκαιρία και η τιμή να απευθυνθούμε στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Πάνω στα επιμέρους ζητήματα, τα σοβαρά, που αναφέρθηκε ο φίλος πρόεδρος Γιαννάκης Ομήρου, υπάρχει πραγματικά μια ταύτιση απόψεων και γι' αυτό δεν θα τα επαναλάβω. Απλώς θέλω να πω ότι είναι τρεις διαφορετικές προκλήσεις μπροστά στις οποίες βρίσκονται οι δύο χώρες σε αυτή τη φάση, δηλαδή το ζήτημα της επίλυσης του Κυπριακού, το ζήτημα της πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της επίλυσης των θεμάτων της οικονομικής κρίσης για τις δύο χώρες και το ζήτημα μιας διαφορετικής διεξόδου από την βαρβαρότητα, την τρομοκρατία αλλά και τις πολεμικές επιχειρήσεις που ανατροφοδοτούν αυτή την εξέλιξη. Είναι τρεις προκλήσεις που συμποσούνται επί της ουσίας σε μια μεγάλη πρόκληση και προς τους Κύπριους και προς τους Έλληνες ή Ελλαδίτες ή όπως λέτε στην κοινή προσπάθεια, καταγωγή, διαμόρφωση έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαδραματίσουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο για να απαντηθούν αυτές οι προκλήσεις, για να υπερβούμε την κρίση και για να υπάρξουν πραγματικά λύσεις μακροπρόθεσμες για τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό είναι εκεί συμποσούται το συνολικό ζήτημα όλων αυτών των προκλήσεων και των προβλημάτων στα οποία αναλυτικά ο πρόεδρος αναφέρθηκε και για τα οποία επί της ουσίας έχουμε πλήρη συμφωνία.